είστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα πρέπει να δεχτείτε και τους νόμους και τους όρους και τις εντολές που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Όταν ξεκινάμε μία συζήτηση, η οποία δεν έχει αντιπαλότητα και την καταλήγουμε σε χαρακτηρισμούς. Πώς δεν έχει αντιπαλότητα. Αυτή τη στιγμή εσείς και όλοι οι οποίοι ασχολείστε με την αστρολογία και με τα medium και με τις καφεζούρες και με τις χαρτορίχτες και λοιπά και λοιπά. Μα κάπου κάνετε ένα λάθος. Μα τα έχετε όλα μαζί. Εμείς όλοι. Μην τα βλέπετε. Μα εγώ τότε ήθελα να σας πω κάτι. Μα όλα αυτά έχουν τον ίδιο σκοπό και τον ίδιο στόχο. Δεν τα έχω βάλει εγώ. Τα έχει βάλει η Εκκλησία μας εδώ και 2.000 χρόνια. Πατήρ Μάξιμε, να σας ρωτήσω κάτι. Αν μιλάμε όλοι μαζί δεν ακούμε. Λάθος η Εκκλησία, κάνει λάθος η Εκκλησία. Όχι, δεν σας ρωτήσω κάτι. Ιερέα αναφέρουν οι βουδιστές, ιερέα αναφέρουν οι καθολικοί, ιερέα μιλάνε πάρα πολλές θρησκείες. Εγώ όμως δεν σας είπα ότι είσαστε ένας ιερέας όλων των θρησκειών. Εσείς γιατί το κάνετε για μένα. Διότι δεν είσαστε αληθινοί, δεν έχετε καμία σχέση με την αλήθεια και με την πραγματικότητα και με την επιστήμη. Κοροϊδεύετε τον κόσμο, γι' αυτό το λέω αυτό το πράγμα. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Υποτιμάτε και τη στοιχειώδη λογική των ανθρώπων. Αν μας λέτε ότι δεν κατευθύνονται οι πράξεις μας από εμάς τους ίδιους, αλλά από τα άστρα και από τα ζώδια και τα πάρα πολύ, αν ξέρετε αστρολογία, μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να μου πείτε τι θα κάνω εγώ αυτή τη στιγμή τώρα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνετε. Όπως ξέρετε. Γιατί με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αφήστε με να σας εξηγήσω. Εξηγήστε. Η αστρολογία δεν έχει σχέση να σας πει αν θα συναντήσετε τον οποιοδήποτε στη διπλανή γωνία ή αν θα κάνετε αυτά. Έχει σχέση με το χαρακτήρα του ανθρώπου και λέω ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου οδηγεί τον άνθρωπο σε κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή το χαρακτήρα των ανθρώπων μας δίνουν τα άστρα και οι πλανήτες και όχι ο Θεός και όχι εμείς ήδη. Τότε γιατί αμοιβόμαστε για τις πράξεις. Να απαντήσει. Για τις καλές και γιατί τιμωρούμεθα με τις κακές. Αφού δεν ευθυνόμεθα εμείς, αλλά ευθύνονται τα άστρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, πατέρα Μάξιμε. Εγώ δεν είπα ότι τα άστρα με την έννοια που τα βάζετε είναι ανεξάρτητα από εσάς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αφού μου αφήνετε να ολοκληρώσω. Δεν λέω εκείνο, τι λέτε τελικά. Πείτε μου τι λέτε, να ξέρω να σας απαντήσω. Αν με αφήνετε. Σας αφήνω, ορίστε, ολοκληρώστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Αυτό που προσπαθώ να σας εξηγήσω και να σας πω ότι ο κάθε τρόπος, ο κάθε άνθρωπος έχει έναν τρόπο προσέγγισης του εαυτού του. Η αστρολογία χρησιμοποιεί σαν σύμβολα, αν θέλετε, τους πλανήτες. Εσείς χρησιμοποιείτε άλλα σύμβολα, η ψυχολογία χρησιμοποιεί άλλα σύμβολα. Όταν λέτε καθένας... εμείς, ποιοι εμείς. Η Εκκλησία. Εκκλησία. Ποια σύμβολα. Το σταυρό, το αγίασμα, δεν είναι σύμβολα τα οποία χρησιμοποιείτε. Εσείς δεν το χρησιμοποιείτε, συγγνώμη. Και είστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Με συγχωρείτε. Όχι στη δουλειά τη. Με συγχωρείτε. Μην μπλεκόμαστε. Όχι, δεν είναι πολύ ωραία ερώτηση τη κυρία Λαμπράκη. Όχι, γιατί εγώ δεν είπα ότι δεν δέχομαι. Είναι μια εύστοχη ερώτηση. Με συγχωρείτε. Γιατί στη δουλειά μου. Εσείς ασχολείστε με αυτά και εσείς ασχολείστε με άλλα σύμβολα. Στη δουλειά σα. Δηλαδή έχετε και άλλα σύμβολα πέρα από αυτά τα οποία έχει η Εκκλησία μα. Αυτό λέμε είναι. Υπάρχουν και άλλα σύμβολα. Πείτε μας, μπορείτε να πείτε τι θα εγώ νομίζω ότι πρέπει να την αφήσουμε να ολοκληρώσει καταρχήν και έπειτα να κάνουμε τις απορίες μας. Κυρία Πέτρα, τα σύμβολα της αστρολογίας είναι οι πλανήτες. Ναι. Άλλο. Είναι τα ζώδια, είναι διάφορα πράγματα. Ποια. Οποία... Οι χάρτες. Οι χάρτες δεν αποτελούν σύμβολα, αποτελούν την ολοκλήρωση. Θα χτυπείτε μας συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα σύμβολα για να καταλάβουμε. Συγκεκριμένα, ποια είναι τα σύμβολα τα οποία χρησιμοποιείτε. Θέλετε να σας πω. Ναι, βεβαίως, να μάθουμε. Να σας πω. Θα είναι και η διαχειριστική λογική. Για τον πλανήτη Αφροδίτη, θέλετε να σας πω τι σύμβολο χρησιμοποιεί. Τι θέλετε. Οποιονδήποτε πείτε πλανήτη μου. Θέλετε εσείς. Είπατε τα σύμβολα. Σύμβολα. Ποια είναι τα σύμβολα. Είπα ότι τα σύμβολα είναι πλανήτες. Το είπα από την αρχή. Ναι. Δηλαδή χρησιμοποιείτε τους πλανήτες μόνο. Και τίποτε άλλο. Αφροδίτη, ναι. Ένα σύμβολο τα σύμβολα εννοεί. Ποιο είναι το σύμβολο. Το ξώτη, ας πούμε, ένα στρογγυλόγος με τι βάζουμε. Δηλαδή, ένα κύκλο. Ένα λεπτό. Ένα τάφι. Εδώ δεν ήρθε κανείς να κατηγορήσει κανέναν. Ήρθαμε να κάνουμε μια συζήτηση για να βρούμε, αν θέλετε, να ανακαλύψουμε ποια όχι, είναι η αλήθεια ή να προσεγγίσουμε. Εγώ κατηγοράω, βεβαίως. Κατηγοράω συλλήβη. Από την άλλη, η αστρολόγια. Όλα τα είδη τη μαντεία, τη μαγεία, τη αστρολογία, γοητεία, φαρμακεία κλπ. Όλα αυτά. Κύριε Πατή. Πιστεύω ότι ένα πολύ απλό πράγμα που μαθαίνουμε από τότε που είμαστε παιδιά,
σαν Ορθόδοξη, ανεξάρτητα αν η Εκκλησία δεν θα έχετε, αγάπη τον πλησίον σου ως αυτόν. Όταν αρχίσουμε και κατηγορούμε τους διπλανούς μας, πιστεύω ότι δεν τους αγαπάμε. Δηλαδή, άρα δεν αγαπάμε τον εαυτό μας. Και τι κάνουμε το τότε. Το αγάπη τον πλησίον σου, συγγνώμη, είναι το μια πολύ μεγάλη απορία για μένα. Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν αγαπάτε τον πλησίον σας. Είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση την πλησίον σας, λέει. Αν είναι δυνατόν. Να πω κάτι ως ένα μέρος απαντήσεις στην κυρία Πέτα. Δηλαδή, όταν οι αιρετικοί, όταν οι πατέρες αποστρέφουν τους αιρετικούς και βγάζανε κανόνες που έπρεπε να εφαρμόσουν οι χριστιανοί για να προστατευτούν αυτοί που δεν ήταν ιδιαίτερα στερεωμένοι ή να μην μειοθέρσουν τα μυστήριά τους με μυστήρια αιρετικών, αυτοί δεν είχαν αγάπη μέσα τους. Πιστεύω ότι. Ο Θεός ήταν παιδαγωγή, δεν έχει αγάπη μέσα του. Πρέπει να ολοκληρώνει την απάντησή της. Πιστεύω ότι η αγάπη είναι μια ενέργεια που ενώνει τους ανθρώπους και δεν τους χωρίζει. Αν λοιπόν αρχίζουμε και χωρίζουμε τους ανθρώπους εμείς οι ίδιοι, δημιουργούμε την ενέργεια η οποία είναι αρνητική και του λέμε τα αρνητικά. Και όταν αγαπάμε τα πρόβατα, το άρρωστο το απομονώνουμε για να μην μολυνθούν και τα υπόλοιπα. Η αγάπη δεν έχει μολύνει. Απομονώνουμε. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα να μολύνεται από αγάπη. Μήπως χρησιμοποιούμε ασφαλμένα τον όρο αγάπη. Όχι μήπως, 100%. Μισό λεπτό, διότι η σημερινή εκπομπή δεν γίνεται για την αγάπη. Εγώ θα ρωτήσω κάτι και τον πατέρα Μάξιμο και θα ρωτήσω κάτι και τον πατέρα Γερόντιο. Αν ήταν στο χέρι σας να γνωρίζετε ποιος από το πίμνιο που έρχεται να εκκλησιαστεί ή να μεταλάβει είναι αστρολόγος, θα τον... Φυσικά και όχι. Όχι. Καταρχήν, συγγνώμη, όσοι θα έρθουν να κοινωνήσουν ή να εκκλησιαστούν μέσα στο χώρο της εκκλησίας, θα έχουν και κάποιο πνευματικό. Θα εξομολογούνται, θα γνωρίζει ο ιερέας. Τώρα που γνωρίζετε την κυρία Πέτα, αν έρθει να κοινωνήσετε, θα την κοινωνήσετε. Όχι. Αν επιμένει στην αστρολογία της... Πρέπει να αποποιηθεί την επιστήμη. Δεν είναι επιστήμη. Άρα με την άλλη, κυρία Πέτα. Ναι. Έχετε πνευματικό. Γιατί πιστεύω σε δύναμη, σε μια εσωτερική δύναμη, η οποία δεν σταματάει στα λόγια. Πάει μέσα στον άνθρωπο. Και εγώ πιστεύω ότι ο Θεός είναι μέσα μας. Δεν τον χρησιμοποιούμε απ' έξω. Και εγώ, αφού... δεν είχα θεωρήσει τον εαυτό μου, ούτε ερωτικό ούτε τίποτε. Απλώς είχα θεωρήσει τον εαυτό μου ότι ήταν ένας καλός χριστιανός. Εάν έχετε ασχοληθεί με την Ορθόδοξη και αν έχετε διαβάσει κάποια γράμματα, είσαστε χριστιανοί Ορθόδοξος. Ναι. Το είπε. Είσαστε χριστιανοί Ορθόδοξος. Ναι. Τότε κάνετε το, πραγματοποιείτε το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ναι. Το πραγματοποιείτε. Ναι. Και λέτε στο πνευματικό σας ότι είσαστε αστρολόγος. Πιστεύω ναι. Άλλο το πιστεύετε. Λέτε στο πνευματικό σας ότι είσαστε αστρολόγος. Και σας κοινωνά. Ναι. Τι, να τότε σας φέρουμε εδώ πέρα το πνευματικό. Λυπούμε για το πνευματικό σας. Ωραία. Εγώ πάντως δεν λυπούμε για εκείνο, γιατί θα σας πω το εξής πράγμα. Λυπούμε για το πνευματικό σας. Πάρα πολλές φορές, έχω πάρα πολλές ωραίες συζητήσεις μαζί του. Άλλες συζητήσεις. Μπορώ να τελειώσω. Ναι. Και καταλαβαίνω πολύ περισσότερα από τα δικά του πράγματα. Και αυτό πραγματικά με συγκινεί. Μήπως σας έχει δώσει και το ζωδιακό του κύκλο και να του λέτε τι θα κάνει αύριο. Με συγχωρείτε, αλλά σας εξήγησα ότι η αστρολογία δεν είναι αν θα συναντήσετε τον τάδε ή τον τάδε άλλο. Αν θα διαβάσουμε σε μία εφημερίδα το ζώδιο. Δύο λεπτά, δύο λεπτά. Θα δούμε ότι αύριο, μεθαύριο, η τυχερή αριθμή του Λότο είναι αυτή. Καμία αντίρρηση. Δεν υπάρχει αύριο. Καμία αντίρρηση. Αλλά θα πω και το εξής πράγμα. Ότι το κατόναρ είναι ένα πράγμα το οποίο χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή κατά κόρον. Το κατόναρ. Πράγματα τα οποία είδε κανείς σε όνειρο ή σε ένα όραμα, δεν χρησιμοποιείται. Ποιοι εσείς βλέπετε όνειρα? Νομίζω ότι όλοι βλέπουν όνειρα αναγκαστικά. Ναι. Διαφορετικά θα μας τον αντρέψουν. Γιατί χρησιμοποιήστε τον όρο το κατόναρ, έτσι, γιατί τι θέλετε να πείτε με αυτό? Ότι επειδή μα κοιτάξτε, δεν σας αφήνουμε, δεν σας αφήνουμε, θέλετε να μιλάτε όλο εσείς στην εκπομπή. Μα δεν την αφήνετε. Μα αφού δεν ολοκληρώνω. Εγώ σου πέρα δεν έχω πρόβλημα. Δεν θέλω να μονοπολίσω. Θέλετε να κάνετε μονόλογο συνέχεια, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Όχι, να την αφήσω. Λέτε κάποια πράγματα. Πατέρα Μάξιμ, επιτρέψτε μου να. Μα πότε θα ολοκληρώσει, κυρία Ράγκη? Ένα λεπτό. Ωραία, α τα πει λοιπόν όλα να ολοκληρώσει και να μα δώσει το λόγο να. Καταρχήν, εγώ θέλω να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Γιατί συνέχεια μιλάει η κυρία. Τι είναι η συζήτηση να γίνει μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ ημών. Ημών και ημών. Εγώ λοιπόν, δεν παρακαλώ είμαι πολύ για αντιπαράθεση. Λοιπόν, δεν έχω διάθεση, κυρία Ράγκη. Η αλήθεια είναι, κυρία Πέτα, και όλοι οι κύριοι που εκπροσωπούν εδώ την αστρολογική επιστήμη, ότι η Εκκλησία κατηγορεί τους αστρολόγους ότι είναι εκτός Θεού, αν θέλετε, και εκτός Ορθόδοξης πίστης. Από την άλλη, οι αστρολόγοι κατηγορούν την Εκκλησία ότι απορρίπτει κάτι που δεν γνωρίζει. Είναι ή δεν είναι έτσι? Ακριβώς. Μα τι δεν γνωρίζει? Δεν γνωρίζει. Μα είναι αστείο, εδώ και 2.000 χρόνια. Δεν γνωρίζουμε τι εδώ.
Έχω συναντήσει αστρολόγους και οι παριστάμενοι το ίδιο μου έχουν πει ότι να κάνουμε μια συζήτηση με τους ιερείς, αλλά να διαβάσουν ίδιο, τι είναι αστρολογία πρώτα πριν ακούστηκε, διαφωνήσουν. Το ίδιο ακούστηκε. Έχετε μελετήσει αστρολογικά βιβλία, πάτε. Ορίστε, όχι, αστρολογικά βιβλία. Αστρολογικά βιβλία, δηλαδή, για να δηλαδή, ξέρετε τι είναι. Έχω μελετήσει. Θα πρέπει να γίνουμε σπουδαστέ τη σχολή αστρολογία για να μάθουμε τι εστί αστρολογία να τη συζητήσουμε. Εδώ και 2.000 χρόνια, εντάξει, η Εκκλησία μας, το Ιερό Πιδάλιο, οι Οικουμενικές και Τοπικές Σύνοδοι έχουν ασχοληθεί διεξοδικά με το θέμα αυτό. Όχι πάντα μόνο της αστρολογίας, αλλά και όλα με όλα τα είδη τα παρεμφερεί. Γοητεία, μαντεία, φαρμακεία, θα ρωτήσω γητεία. Εδώ κάτι λοιπόν τώρα, πατέρα Μάξιμε. Και τα έχει καταδικάσει συλλήφθη όλα αυτά. Μιλήσαμε πράγματα πριν για ανθρώπους στη σημερινή εποχή, που, και το είπε η κυρία Λαμπράκη, που δεν κουνάνε βήμα χωρίς τον αστρολόγο τους. Πέστε μου, σας παρακαλώ, αν εσείς οι ίδιοι ή αν συνάδελφοί σας γνωρίζετε κεφαλές της Εκκλησίας που κάνουν το ίδιο πράγμα. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο. Πολύ φοβάμαι, ναι. Ποια, ονόματα, όχι έτσι αόριστα. Θα πω το εξής πράγμα. Ονόματα. Ότι ένα πράγμα. Συγκεκριμένα, πείτε ονόματα να γνωρίζετε. Να την ακούσουμε, να την ακούσουμε. Βεβαίως. Πιστεύω ότι ένα από τα μεγαλύτερα για μένα αμαρτήματα είναι ο φανατισμός. Mm-hmm. Εκεί που χάνεται ο έλεγχος του συναισθήματος και προσπαθούμε κτητικά και απόλυτα να πείσουμε κάποιον για κάποια πράγματα. Και πιστεύω ότι την έννοια του φανατισμού την έχουμε ζήσει όλοι σε οποιοδήποτε και κλάδο και αν είμαστε. Δηλαδή, και συνήθως αυτό το φανατισμό τον έχουν οι νεοφώτιστοι. Αυτοί που δεν έχουν ψάξει να δούνε την πραγματική βάση πάνω στην οποία μπορούν δηλαδή, να ζήσουν. Δηλαδή, εγώ έχω 12 χρόνια που ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Είμαστε νεοφώτιστοι. Και σπουδάζω και θεολογία κλπ. Και σα είπα, με συγχωρείτε, δεν αναφέρθηκα σε εσά. Σε ποιου αναφέρεστε, για πείτε μας. Μίλησα για το φανατισμό. Εμείς κάνουμε διάλογο αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό. Αφήσαμε κρεμές ένα άλλο ερώτημα. Οι κεφαλές της απανταχού εκκλησίας, υπάρχει περίπτωση να συμβουλεύονται αστρολόγους. Ονόματα. Ονόματα, ονόματα και άλλος δεν έχουμε τίποτα. Και τηλέφωνα κατευθείαν. Έχει πέσει, πέστε μας την άποψή σας ή τη γνώση. Σε μένα προσωπικά δεν έχει έρθει, παρόλο που έχω ανταλλάξει με αρκετούς υψηλά ιστάμενους ιερείς στις εκκλησίες για αυτά ακριβώς τα θέματα. Οι οποίοι τι γνώμη έχουν? Πιστεύω ότι σε πάρα πολλά σημεία, επειδή μιλάμε για τον άνθρωπο, δεν υπάρχουν οι αντιρρήσεις οι οποίες ακούγονται και σίγουρα αυτό που δεν μου έχουν πει είναι ότι είμαι παιδί του Σατανά. Και αυτό η μαγεία είναι το μιλάει και ασχολείται με τον άνθρωπο. Θα πρέπει να αποδεχτούμε τη μαγεία. Δηλαδή, μα δεν μιλάμε, μα εδώ, μιλάμε για τη μαγεία. Ναι, αλλά είπατε ότι ασχολείται με τον άνθρωπο η αστρολογία. Γι' αυτό και τη σέβονται. Δηλαδή και η μαγεία, επειδή ασχολείται με τον άνθρωπο, πρέπει να σεβαστούμε και τη μαγεία. Με συγχωρείτε, δεν ασχολείται με τον άνθρωπο η μαγεία. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε κάπου. Πώς δεν ασχολείται? Δεν πηγαίνουν στους μάγους για να τους βοηθήσουν, να τους λύσουν προβλήματα, να τους κατευθύνουν κλπ. Με συγχωρείτε, το ίδιο πράγμα δεν κάνει οποιοδήποτε άνθρωπο που δεν έχει. Έχει σταθερότητα στο χαρακτήρα του και ψάχνει κάποιον άλλο να κάνει γι' αυτό πράγματα. Φυσικά πού θέλετε να πάει ο χριστιανός ορθόδοξος? Να ακούσουμε. Εφόσον αισθάνεται ότι είναι έτσι, κάπου πρέπει να πάει. Κυρία Λαμπράκη. Πηγαίνουν και από εδώ, πηγαίνουν και από εκεί. Και το ένα σωστό και το άψωστο. Εσείς φαντάζομαι είστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Σαφώς και πιστεύω απόλυτα, όταν λέω απόλυτα, απόλυτα. Είπε κάτι για φανατισμό. Δεν είμαι φανατική, ούτε είμαι θρησκόληπτη, ούτε είμαι. Πώς να πω, να τρέχω από εκκλησία σε εκκλησία. Αυτό θα πει φανατισμός. Όμως κάτι είπε η κυρία Πέτα και εδώ κάπου νομίζω ότι φάσκει και αντιφάσκει. Δηλαδή. Ή δεν μιλάει ξεκάθαρα. Δηλαδή είπε ότι κάποιοι κύριοι ψηλά ιστάμενοι, ιερείς, ναι, προηγουμένως. Αρχιερείς, δεν ξέρω τι. Δεν μας είπε όμως κάποια ονόματα, τα οποία αυτά τα ονόματα θα πρέπει να υποθούν στον αέρα. Ακριβώς. Κατά την γνώμη μου, όχι με υποθέσεις. Αλλά... Γιατί έτσι προσβάλλουμε τους αρχιερείς, αν θέλετε, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Γενικώς όλο το στερέωμα. Και, και γενικά τη θρησκεία μας προσβάλλουμε. Να μας πει, ναι, ήρθε ο τάδε, ξέρω εγώ, αρχιμαντρίτης, ο τάδε. Δεν είπα ότι ήρθε κανένας. Εκείνη είπε ότι ξέρει από συζητήσεις με συναδέλφους. Στην αρχή το ξέρει, το ξέρει. Να πω κάτι, κυρία Λαμπράκη, το ξέρω. Είναι αυτό που λέμε. Αυτό που λέμε έχει γίνει ένα μεγάλο μπέρδεμα σήμερα. Και μπορούμε να πάμε και το βίντεο πίσω. Μας, η ερώτηση της κυρίας Ράκη είναι ξεκάθαρη. Σας ρώτησε, έχουν σας αστηρική. Βλέπετε, κυρία Ράκη, έρχονται. Κάτι είπε τώρα, κύριε Ράκη. Με συγχωρείτε, δεν είπα εγώ τέτοια πράγματα. Υπάρχει το επαγγελματικό απόρριτο. Θέλετε να πάμε πίσω από το βίντεο να το δείτε? Δεν είναι επιστήμη για μένα. Μισό λεπτό. Ούτε εγώ έχω πρόβλημα. Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ, δεν θα σταθούμε στις λέξεις. Άρα είναι επάγγελμα, δεν είναι επιστήμη. Μπορούμε να δεχτούμε όμως. Μην μπλέκετε τη λέξη επάγγελμα με τη λέξη επιστήμη. Βιοποριστικό επάγγελμα. Είναι μισό λεπτό. Ο γιατρός σώζει ζωές.
Εσείς σώζετε ζωές, μπορείτε να μου πείτε. Ναι. Μπορείτε, ναι. Ναι. Σε ορισμένες περιπτώσεις. Σώζετε και ζωές, κύριε Ρετζέπη. Σώζετε ζωές. Γιατί μας πέστε μας, σας παρακαλώ, αφήστε με. Όταν έχετε πέστε μας ένα παράδειγμα. Να σας πω. Έχω και επιστολές στο σπίτι μου προσωπικά, μπορώ να σας τις δείξω. Μια κοπελίτσα η οποία ήταν 15 χρόνια και ήθελε να αυτοκτονήσει. Διότι έχασε τον αδερφό της. Μάλιστα. Σκοτώθηκε. Και μέσω αλληλογραφίας, με κατεπήγον επιστολές, τις έστελνα, την σταμάτησα. Εκεί σκηνοθέτησα ένα ψέμα για να την κρατήσω. Της είπα ότι ήρθα σε επικοινωνία με τον αδερφό της και ο αδερφός της μου είπε ότι δεν σε θέλει να πάτε κοντά της, θέλει να μείνεις και να κάνεις 4 παιδιά και μέσα από τα 4 παιδιά θα είναι και ο αδερφός σας. Θα βγει και ο αδερφός σας. Μάλιστα. Και αυτό είναι βοήθεια αστρολογία. Λοιπόν, δηλαδή, η κοπέλα ήταν έτοιμη να αυτοκτονήσει. Εγώ πιστεύω ότι δεν βοήθησε. Τι ώρα έπαιξε αστρολογία να καταλάβει. Χωρίζεται εδώ προσωπικά. Η κοπέλα είναι πολύ μακριά. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε. Εγώ δεν σας είπα. Εγώ λέω ότι την έσωσα. Εγώ δεν είπα ότι δεν μπορεί να το κάνει. Να βάλετε κάτι το μαγικό στην αστρολογία. Η αστρολογία είναι ένας τρόπος ζωής. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αυτό το έργο. Δεν κάνει κάτι μαγικό, το μαγικό. Εντάξει, το μυστηριό δεν είναι. Το ποιμαντικό έργο. Το κάνει και η Εκκλησία. Το ποιμαντικό έργο. Το κάνει και η Εκκλησία. Δεν είναι ευθύνη της Εκκλησίας, λοιπόν, γιατί δεν τρέχουν σε εσάς και τρέχουν στους αστρολόγους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, να αποδώσουμε το κέσσερο στο κέσσερο. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ελεύθερος. Δεν είναι σημαντικό μείον της Εκκλησίας το ότι δεν μαζεύει το ποίημα κοντά της και το διώκει και πηγαίνει στους αστρολόγους. Εάν είναι μείον της Εκκλησίας το γιατί ο κόσμος τρέχει στους αστρολόγους, εγώ θα ρίξω την ευθύνη σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια που διαφημίζουν καθημερινώς από το πρωί έως το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Αν θέλει κάποια αστρολόγο για να μάθει να πάρει τηλέφωνο έτσι. Και να μάθει εκείνο, να μάθει το άλλο, τι θα γίνει αύριο, θα γίνει μεθαύριο. Μάλιστα. Δεν μου λέτε κάνω κάτι. Κρίση εγκεφάλου. Εσείς. Λαμβάνει η Ορθόδοξη. Κάνει κάτι, αφού πιστεύει η Εκκλησία όλα αυτά. Να σας ρωτήσω, τι κάνει για να περιορίσει η Εκκλησία τη δράση της αστρολογίας. Τι κάνει. Ενημερώνει με τα κηρύγματά της, βγάζει φυλάδια, έχει εκδώσει βιβλία κατά των αστρολόγων, κατά των μάγων, κατά όλων των ειδών της μαγείας που είναι η γοητεία, η χαρτοπαίκτης, η μάντης, η γητευτή κλπ. Η γοητεία που λέτε δεν το έχω καταλάβει. Η γοητεία είναι ένα είδος της μαγείας, το οποίο... Γιατί εγώ τη γοητεία τώρα την ήξερα αλλιώς. Είναι η λεγόμενη γητευτέ. Α, μάλιστα, η γοητεία είναι... Οι γητευτέ, οι οποίοι έπαιρναν διάφορα άσματα. Τα ενέπλεκαν μαζί με εκκλησιαστικές προσευχές και με αυτά επικάλουσαν πνεύματα. Ακριβώς, επικάλουσαν πνεύματα και ζητούσαν από αυτά τα πνεύματα κάτι το οποίο ήθελαν να πραγματοποιήσουν. Μάλιστα. Έχω κάποιες απορίες. Παρακαλώ, απορίες. Να λύσουμε. Θέλω να μου απαντήσουν οι πατέρες, γιατί ουσιαστικά εκείνοι μπορούν να απαντήσουν. Επειδή θεωρώ τον εαυτό μου χριστιανό, έχω διαβάσει και τα Ευαγγέλια. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι το σύμβολο του ηχθείος, με το οποίο ο Ιησούς είναι στενά συνδεδεμένος και η χριστιανική θρησκεία, είναι ταυτόχρονα ένα αστρολογικό σύμβολο, γιατί αυτή τη στιγμή τελειώνει η εποχή των ηχθείων, όπως λέμε, μια εποχή που προκύπτει από τις μεταπτώσεις των ησημεριών και την κίνηση του άξονα της γης σε γενικές γραμμές. Και ταυτόχρονα έχω κάνει, διάβασα και κάτι μου έκανε εντύπωση, γνωρίζοντας αστρολογία πια. Στις συγκεκριμένες, χαρακτηρισμένες, θα λέγαμε, ηλικίες του Ιησού μετά τη γέννησή του, 2 χρονών το βάζω εγώ, 12 και 30, συνέβησαν κάποια εξωσημείωτα περιστατικά. Το πρώτο των 2 χρονών δεν συμμετείχε ο ίδιος, ήταν η σφαγή των Ιππίων από τον Ηρώδη, από 2 χρονών και κάτω. 12 χρονών τον συναντάμε να συζητά στο ναό με τους σοφούς της εποχής και περίπου 30 είναι η βάπτισή του. Όταν εγώ γνωρίζω όμως ότι αυτές ακριβώς οι λειτουργίες που περιγράφονται στα Ευαγγέλια είναι ταυτόχρονα και βασικές αρχές λειτουργίας πλανητών, κάτι σκέφτομαι από εκεί πέρα. Δηλαδή, γιατί υπάρχει αυτή η ταύτιση. Εννοώντας ότι η σφαγή των Ιππίων είναι μια ουσιαστική πράξη Άρη, γιατί ο Άρης στην αστρολογία είναι συνδεδεμένος με τη βία, η μία του πλευρά. Η συζήτηση στο ναό είναι μια πράξη σοφίας με την οποία ο Δία συνδέεται επίσης. Και το καθήκον το οποίο πήρε ο Ιησούς όταν βαφτίστηκε είναι μια πράξη κρόνια. Αυτά τα λέω γνωρίζοντας αστρολογία. Προβληματίζομαι λοιπόν και λέω γιατί αφού τα ίδια τα κείμενα, τα πρώτα κείμενα, περιέχουν μέσα αστρολογικές για μένα αναφορές, γιατί η Εκκλησία είναι τόσο οργίλη από εκεί και πέρα. Είπα στην αρχή τους λόγους μου, πιστεύω ότι είναι καθαρά ιστορική, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική, ειδικά απέναντι σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλά και πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Σας είπα και στην αρχή ότι
δεχόμεθα και η Ορθόδοξη Χριστιανή και η Εκκλησία μας, δεχόμεθα ότι υπάρχουν τα άστρα, υπάρχουν τα ζώδια, υπάρχουν οι πλανήτες. Οι οποίοι κινούνται. Έχουν, κινούνται και έχουν κάποιες τροχές. Δεν τροχές. Δέχεται την επιρροή στην ανθρώπινη οντότητα ακριβώς. Των πλανητών. Δεν δεχόμεθα την επιρροή των πλανητών και των άστρων στην οντότητα, στην οντότητα την δική μας. Πρώτον, δεύτερο, με ρωτήσατε να σας απαντήσω. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε, δηλαδή επειδή συνέβη στο Χριστό 2:12 αναφέρουν μερικά αξιοσημείωτα περιστατικά το Ευαγγέλιο. Αυτό τι σημαίνει, συμβαίνουν σε όλους τους ανθρώπους. Εμένα δεν μου συνέβη και τίποτα. Ούτε στα 2, ούτε στα 12, ούτε στα 30. Εσάς κύριε Λαμπράκη, δεν μου συνέβη τίποτα. 2, 12 ετών και 30 ετών. Εμένα μου συνέβη κάτι. Μισό λεπτό να ακούσουμε. Μου συνέβη κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο κανένα αστρολόγο, γιατί δεν έχω ασχοληθεί ποτέ μου, δεν έχω πάει ποτέ μου. Και πολύ καλά κάνετε. Σε καφετζού, σε χαρτορίχτρε, σε αστρολόγου, γιατί έτσι εγώ του βάζω στο ίδιο καζάνι όλου. Η ίδια πέτα έχει εντάξει πάνω σε αυτό και όλοι. Δεν πειράζει, μπορεί να έχει και τι δεν έχω. Δεκτή. Δεκτή. Εμένα μου συνέβη κάτι θέμα υγεία. Για πέστε μα, κυρία. Και είχα έναν όγκο. Όμω προσευχήθηκα. Και όταν λέω προσευχήθηκα, προσευχήθηκα πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μου. Γιατί λέμε και πάλι όπω το βλέπει ο καθένα. Και όπω το πιστεύει ο καθένα. Το βράδυ είχα τον όγκο και το πρωί ο όγκος είχε εξαφανιστεί. Γιατί? Τα άστρα, μπορείτε να μου απαντήσετε. Δηλαδή, εκεί είχαν επίδραση τα άστρα. Θα σας πω, κυρία Λαμπράκη. Είχαν επίδραση τα άστρα. Ήμουν έτοιμη να χειρουργηθώ, με το βαλιτσάκι μου έτοιμο, να πάω να χειρουργηθώ το πρωί. Και όμως, μπορώ να μιλήσω. Η δύναμή μου ήταν, η δύναμη που είχα εγώ, άρα ήμουν εγώ μέσα μου, medium, αστρολόγος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πίστεψα τόσο πολύ στον Χριστό και στο Θεό. Κυρία Λεμπράκη, ένα από τα πολλά θαύματα τα οποία συμβαίνουν στην Εκκλησία. Μπορώ να σας πω. Φυσικά, για μένα είναι θαύμα και από τότε. Και δεν είναι το μοναδικό. Από τότε που μου συνέβη αυτό και που είχα τάξει και λέω, κάνε μου να μην μου γίνει αυτό το πράγμα, να μην κάνω αυτή την εγχείρηση. Βέβαια, εδώ επιδρούν και διάφορα άλλα πράγματα. Το σημείο της πίστης, όλος ο κόσμος που έχει έναν όγκο, αν προσευχόταν και την άλλη μέρα το πρωί δεν είχε όγκο, δεν είναι ευτυχής. Είναι το μέγεθος της προσευχής. Να κάνω μια διαφήμιση πολύ σημαντική. Εγώ ήμουν πάντως και είμαι. Κυρία Λαμπράκη, επειδή μου συνέβη αυτό, κυρία Ράγιου, επιτρέψτε μου να σα πω ότι η αστρολογία δεν υποστηρίζει ότι γιατρεύει όγκους. Όχι. Έτσι. Όχι. Μα ο κύριος είπε ότι σώζει ζωές. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις. Να κάνω μια απαραίτητη διευκρίνηση, κυρία Ράγιου. Ένα λεπτό. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Πέτα που θέλει τόση ώρα να πει κάτι, ακούγοντας το παράδειγμα της κυρίας Λαμπράκη, και μετά σε εσάς. Ξέρουμε ότι οι περισσότερες αρρώστιες σήμερα είναι ψυχοσωματικές. Δηλαδή δημιουργούνται εντάσεις εσωτερικές, οι οποίες εκφράζονται στο σώμα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ γνωστό φαινόμενο. Ναι, όταν λοιπόν ένας άνθρωπος αποκτήσει αυτή την αγάπη με τον εαυτό του, εγώ δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν μπορεί να χάσει έναν όγκο, αν θέλετε. Αν είχατε πάει όμως, κυρία Λαμπράκη, σε έναν αστρολόγο και σας είχε βρει ότι έχετε όγκο. Όχι, δεν θα πήγαινα ποτέ. Όχι, αυτό. Λέω. Ας πούμε ότι πηγαίνατε και σας έβρισκε μισό λεπτό ότι έχετε όγκο. Θα πιστεύατε? Όχι, δεν θα το πίστευα. Δεν το πίστευα. Τι θα λέγατε, πώς θα το εξηγούσατε? Θα πήγαινε στο γιατρό μου, όπως και πήγα στο γιατρό. Μα και ο αστρολόγος εκεί δεν την έφτανε. Θα πήγαινε καλά, ναι, και ο αστρολόγος. Θέλω να πω ότι δεν θα κάνει το νόημα. Δεν νομίζω ότι ο αστρολόγος θα μου λέει, ξέρεις κάτι, αύριο το πρωί ή μεθαύριο το πρωί θα σου φύγει ο όγκος. Όχι βέβαια. Κυρία Λεμπράκη, κανείς γίνεται απόλυτος όταν δεν έχει δοκιμάσει. Τότε, κυρία Πέτα, μπορείτε να μου πείτε, βγαίνοντας από εδώ, μια και δεν πρόκειται μια να σας πω. Γιατί σας είπα, δεν έχω τη διάθεση. Δεν έχω τη διάθεση να σας πω θα σας συμβεί αυτό ή εκείνο. Γιατί δεν είναι δική μου πρόθεση αυτή. Δεν είναι δική μου πρόθεση. Από τη μία μας λένε όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, όλα τα περιοδικά, όλα τα έντυπα. Ελάτε να σας πούμε το οροσκοπείο σας, ελάτε να σας πούμε το μέλλον σας και το αύριο, γιατί θα μάθετε τι θα γίνεται. Και εσείς μας λέτε δεν υπάρχει. Τελικά η αστρολογία τι είναι? Μας κοροϊδεύετε δηλαδή? Αυτό να το πούμε. Εγώ να μας πείτε τελικά τι είναι ο όρος αστρολογία. Μα τόσες ώρες μας λέτε δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν έγινε αντίληπτο. Ναι, για ξαναπέρασε πάρα πολύ. Για να κάνει κάποιος μια διάγνωση. Μπορεί να καταλαβαίνουμε σωστά. Μια διάγνωση ή μια πρόβλεψη, έστω αυτό, γιατί ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει το κομμάτι της πρόβλεψης. Δεν είναι αυτό η αστρολογία, είναι το αποτέλεσμα. Ωραία, πείτε το λοιπόν να το μάθει ο κόσμος. Για να το δω στην κάμερα. Δεν γίνονται εξ αποκαλύψεως. Αλλά υπάρχουν στοιχεία που τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι η θέση των πλανητών, τη στιγμή που γεννήθηκε κάποιος, τη στιγμή που ζητάει, την περίοδο που ζητάει να του γίνει μια πρόβλεψη ή μια εκτίμηση, αν θέλετε, να αποφύγουμε μια πρόβλεψη. Μιλάτε για πρόβλεψη τώρα. Μια εκτίμηση. Εκτίμηση. Εκτίμηση και πρόβλεψη. Και πάνω για σε το αυτή αύριο. Την εκτίμηση. Προσωπική εκτίμηση ή επιστημονική εκτίμηση. Με συγχωρείτε, κάθε επιστήμονας πάντα έχει μια προσωπική διάσταση σε αυτό που λέει. Ναι, επιστημονική προσωπική διάγνωση, αν θέλετε. Είναι επιστημονική με βάση κάποια στοιχεία. Επιστημονική προσωπική διάγνωση. Ωστόσο, εκείνο το οποίο δεν έχετε καταλάβει είναι ότι η πρόβλεψη ή η εκτίμηση αυτή, ναι, δεν είναι απόλυτη.
Μπράβο, άλλο γιατί βγαίνει, πάντα, άλλο δεν βγαίνει. Όχι, με συγχωρείτε, δεν καταλάβατε καλά. Α, να καταλάβω. Να γιατί πάντα υπάρχει δυνατότητα, και αυτό ένας σωστός αστρολόγος θα το επισημάνει στον πελάτη του, σε εκείνον που το ρωτάει. Του συμφέρει. Δυνατότητα, βεβαίως. Γιατί. Να παρέμβει ο ίδιος ο άνθρωπος προσωπικά, να διαχειριστεί δηλαδή το μέλλον του. Και αυτή ακριβώς τη δυνατότητα την παρέχει η αστρολογία, γιατί το εντοπίζει. Συγγνώμη, δηλαδή. Συγγνώμη, αυτό υποτιμάται και τη στοιχειώδη νοημοσύνη. Δεν υποτιμώ κανένας νοημοσύνη. Από τη μια λέτε ότι τα άστρα επηρεάζουν και κατευθύνουν τους δεμές, και από την άλλη φυσικά λέτε ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει. Βεβαίως, οι φυσικοί νόμοι, πατέρα μου, δεν επηρεάζουν τον κόσμο. Δεν το καταλαβαίνετε, κυρία Δάκη. Ο άνθρωπος δεν παρεμβαίνει στους φυσικούς νόμους. Με συγχωρείτε. Ποιος υποτιμά την νοημοσύνη. Από τη μία λέτε ότι τα άστρα επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Δεν με ακούσατε. Και από την άλλη. Σας είπα, οι φυσικοί νόμοι δεν επηρεάζουν την ανθρωπότητα. Όλα γύρω μας δεν κινούνται με βάση κάποιους φυσικούς νόμους. Βεβαίως. Ο άνθρωπος παρεμβαίνει σε αυτούς ή όχι. Αν παρεμβαίνει σε ποιους. Δεν παρεμβαίνει. Ωραία. Το ίδιο λοιπόν κάνει και η αστρολογία. Αν είναι δυνατόν. Αν θα πέσω. Κοιτάξτε, νόμιμο είναι νόμιμο και διαφορά. Εάν εγώ σηκωθώ πάνω και πάω να περπατήσω στον αέρα, θα μπορέσω να πέσω κάτω. Υπάρχει νόμος βαρύτητος. Ακριβώς. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο είναι φυσικοί νόμοι. Εντάξει, οι οποίοι διέπουν όλη τη φύση. Και οι νόμοι των πιθανοτήτων. Καμία σχέση. Και ακριβώς. Άλλο αυτό. Και άλλο το ότι, επαναλαμβάνω, τα άστρα επηρεάζουν και κατευθύνουν τη ζωή των ανθρώπων. Νομίζω δεν καταλαβαίνετε σκοπίμως. Εγώ αυτή την εντύπωση, βεβαίως. Σας το ξαναλέω λοιπόν. Εκτός αν όλες οι πληροφορίες που δίδονται προς τα έξω από εσάς, από όλα τα έντυπα και από όλα τα κανάλια κλπ. Είναι λαθασμένες και ψευδείς. Εγώ τουλάχιστον από ό,τι ακούω και από ό,τι βλέπω και από ό,τι διαβάζω, λένε και διαδίδουν όλοι οι αστρολόγοι και όλα οι παρεμφερείς επιστήμες εισαγωγικά, όπως τους ονομάζετε εσείς, ότι θα προβλέψουν το μέλλον του ανθρώπου, τα άστρα κατευθύνουν το μέλλον σας, τα άστρα έχουν σχέση με το μέλλον σας, τα άστρα έχουν σχέση με τη ζωή σας. Εσείς μας λέτε τώρα εδώ πέρα ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι δεν γνωρίζετε τι είναι πραγματικά η αστρολογία. Τότε λένε όχι από κακή πρόθεση. Επειδή ακριβώς εισπράτεται εκείνο που πουλάει, τότε να παραπονεθείτε στα κανάλια και στα έντυπα ότι κάνουν λάθος διαφήμιση. Σας είπα εκείνο που πουλάει. Αυτό πουλάει. Άρα πουλάτε εμπόριο. Κάνετε εμπόριο. Όχι εμείς. Έχει να μας μιλήσει η κυρία Παπασταύρου, η κυρία Λίνδα Παπασταύρου, και έχει να μας μιλήσει και η κυρία Τζέφη Σαχαροπούλου σε λίγο. Σου έχει τύχει ποτέ να πας, έστω και από περιέργεια σε αστρολόγο ή να σου πει κάποιος αστρολόγος κάτι και να σου έχει βγει ή να σου έχει... Δεν έχω πάει, όχι, ούτε από περιέργεια και δεν υπάρχει περίπτωση να πάω, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Δεν θα μου πει κανένας τι θα μου συμβεί ή ποιο είναι το μέλλον μου ή... Άσε που μπορεί να επηρεαστώ κιόλα. Σωστά. Γιατί αυτό είναι το χειρότερο, ότι επηρεαζόμαστε είτε θετικά είτε αρνητικά και λειτουργούμε την επόμενη μέρα με αυτά που έχουμε ακούσει. Μπαίνει λοιπόν στο σημείο της αυτυποβολής, λέτε. Όχι, και η κυρία Πέτα έχει να πει πολλά σε αυτό το θέμα. Θα τα πει όμως, και αφού δεν σκοτωθώ εγώ πατώντας τη μοκέτα, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Για μία ακόμη χρονιά, ο Αντένα πρώτος στις προτιμήσεις σας. Στα εκατομμύρια. Μικρή ελπίδα. Μήπως μετά από τη συζήτηση αυτή βγαίνανε αστρολόγοι και ιερείς και αστρολόγοι φιλικά έτσι προς τα έξω και δίνανε και τα χέρια. Δεν το βλέπω. Εγώ πιστεύω δεν το βλέπω. Ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε. Άρα γιατί να μην βγούμε φιλικά μέσα από αυτό το χώρο. Ο καθένας. Και να κάνετε και τον αστρολογικό του χάρτη. Όχι, δεν θα το έκανα. Εγώ έχω να χωρίσω πολλά. Εγώ έχω με την κυρία Πέτα, σαν άνθρωπο, δεν έχω να χωρίσω τίποτα. Αλλά με την κυρία Πέτα, σαν αστρολόγο, έχω να χωρίσω πάρα πολλά. Συμπαθέστατη καλά είναι. Μια χαρά ιδιότητα. Σαν ιδιότητα. Πολύ συμπαθητική. Άκρο συμπαθέστατη. Αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω σαν Ορθόδοξο Χριστιανό και σαν μοναχό ότι η αστρολογία είναι επιστήμη και ότι μπορεί να επέμβει άμεσα στον άνθρωπο και στο αυτεξούσιο του ανθρώπου και στην ελευθερία και να κατευθύνει την τύχη του και τη να ζωή. Δώσουμε το λόγο σε ένα παλικάρι. Δεν είπαμε ακριβώς να δώσουμε, αυτό. Να δώσουμε το λόγο στο αυτό. Παιδί που ήθελε να πει κάτι. Ναι, ήθελα να πω πριν ότι η λέξη ηχθής σημαίνει Υιός Ιησούς Χριστός Θεού Σωτήρ. Αυτό σημαίνει ότι έχουν μια επαφή αστρολογία με τη θρησκεία. Δεν τη βγάζουμε απ' έξω, δεν τα δηλαδή, χωρίζουμε. Επειδή το ηχθής σημαίνει Ιησούς και Χριστός. Να πω κάτι άλλο, συγγνώμη, να τελειώσω. Παρακαλώ, με συγχωρείτε. Μιλήσαμε για επαγγέλματα πριν. Εμείς παίρνουμε, ας υποθέσουμε λεφτά λόγω του επαγγέλματος. Μα και αυτοί οι παπάδες εκεί παίρνουν λεφτά. Οι παπάδες εκεί. Όχι. οι παρευρισκόμενοι, ας πούμε, όταν πάμε να γίνει ένας γάμος στην εκκλησία, πληρώνουμε 50. Πάνε μια βάθηση 100. Είναι καλή η απορία. Δηλαδή η επισήμανση είναι καλή, πρέπει να πούμε.
Αυτό γιατί γίνεται, δεν το καταλαβαίνω. Για ποιο πράγμα. Καταρχάς, όχι, δεν πρέπει να πληρώνουμε. Και για το δικό σας είναι και επάγγελμα, διότι κάπως πρέπει να ζείτε. Κοιτάξτε, όχι. Άλλο το λειτουργήμα, άλλο το επάγγελμα. Καμία σχέση. Εσάς δεν συνδυάζεται. Το εάν... Όχι. Δεν πληρώνει. Όχι. Δεν πληρώνει το μυστήριο. Βασικό... Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν πληρώνεται κανένα μυστήριο της Εκκλησίας μας. Δεν πληρώνεται ο ιερέας. Κανένα μυστήριο. Τα έξοδα. Αλλά υπάρχουν κάποια έξοδα. Τα κοσμικά έξοδα. Όταν θα μπει ένα ζευγάρι μέσα σε ένα ναό και θα ζητήσει να ανάψουν 100-200 πολυελαίοι πόσους θέλει εκείνη την ώρα, αυτή τη ΔΕΗ. Στην προκειμένη περίπτωση, αν το βάλουμε κάνει σε θέμα. Όχι 50 χιλιάρικα, αλλά δεν υπάρχουν και 50 χιλιάρικα όμως. Είναι θέμα αξία πλέον από εκεί πέρα των κοσμικών, όχι τη Εκκλησία. Βέβαια. Λέει, μα δεν υπάρχει και μυστήριο 50 χιλιάρικα, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Που ακούστηκε το λέτε, πάτε. Σα παρακαλώ. Μην το λέτε. Αν είναι δυνατόν. Αν θέλετε τη γνώμη μου την προσωπική, εγώ δεν συμφωνώ να δίνουν οποιαδήποτε χρήματα οι κοσμικοί σε διάφορα μυστήρια. Είτε τα δίνουν για τα μυστήρια, ακριβώς. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Πλην όμως υπάρχει. Εκεί που παντρεύεται τώρα. Ορίστε. Δεν θα το σκεφτεί αυτό. Εκεί που παντρεύεται, λέει, εκείνη την ώρα. Δεν θα του πει, έλα να σε πάω στον εισαγγελέα την αυτό που ζητάς. Ο κύριος μας είπε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Βεβαίως. Όλα τα μυστήρια. Πλην όμως υπάρχουν όντως κάποια λειτουργικά έξοδα. Τα οποία είναι γίνονται είτε από χρήμα, είτε από πρόσφορα, είτε από έλαιο, είτε από κεριά, είτε από. Τα οποία αυτά κάπως πρέπει να καλυφθούν. Και ίσως συμβολικά δίνουν εκείνη τη στιγμή για όλα αυτά τα λειτουργικά έξοδα του μυστηρίου κάποια χρήματα. Αυτό είναι, όχι ότι πληρώνεται εκείνη τη στιγμή για το μυστήριο. Εγώ το εξής, προηγουμένως κάναμε ένα διαχωρισμό και είπαμε άλλο το λειτουργήμα, άλλο το επάγγελμα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι εν μέρη σωστό. Δηλαδή. Γιατί ο γιατρός κάνει λειτουργήμα, αλλά κάνει και επάγγελμα πολλές φορές. Ναι. Και έχουμε και γιατρούς οι οποίοι, παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι πρέπει για μια εγχείρηση. Μην πούμε για τους δημοσιογράφους τώρα επάγγελμα και λειτουργήμα, θα το διασυρθούμε όλοι. Και έχουμε και γιατρούς τσαρλατάνους. Έχουμε πάρα πολλά. Δηλαδή δεν μπορείς να τα βάλεις και να πεις ότι αυτοί είναι οι συνισταμένοι. Υπάρχουν πολλές συνιστώσεις από πίσω. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα τα οποία κρύβονται πίσω από ένα λειτουργήμα. Πολλά νερά τα βλέπω. Λογικά πρέπει να υπάρχει λειτουργήμα, αλλά δυστυχώς. Σήμερα περισσότερο πρέπει να τρώμε, πρέπει να ντυνόμαστε. Πρέπει να ντυνόμαστε. Πρέπει να κάνουμε και τις εξόδους κοσμικές. Είναι και θέμα επιβίωσης. Τώρα το πάμε αλλού όμως το θέμα. Ακριβώς, ξεφεύγουμε. Μην μπερδεύουμε την αστρολογία με τη θρησκεία. Όχι, με καμία σχέση. Να ρωτήσω την κυρία Παπασταύρου σε αυτό το σημείο. Για το επάγγελμα. Την κυρία Παπασταύρου, αν η αστρολογία τελικά είναι πρόσφορο έδαφος για επιτίδιους εκμεταλλευτές που μπορούν να δισαυρίσουν από αυτό. Και κύριε Παπασταύρου, το να πουλούν δηλαδή ικανότητες που δεν έχουν, συμβαίνει. Πώς δεν συμβαίνει. Γιατί παντού δεν συμβαίνει. Σε οποιοδήποτε επάγγελμα δεν συμβαίνει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί να μην υπάρχουν καλοί κακοί αστρολόγοι, απατεώνες, τίμοι. Δεν καταλαβαίνω. Όπως και εμείς. Μα παντού υπάρχει. Ποσοστό, δηλαδή... μπορείτε να μας πείτε ένα ποσοστό. Όχι, δεν κάνω στατιστική σε αυτό το θέμα. Αν μπορείτε να μας πείτε ένα ποσοστό. Ή τι φαντάζεστε. Θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετοί. Έτσι, απλά όριστα. Δεν έχω νούμερο στο μυαλό μου. Αρκετοί απατεώνες. Υποψιάζομαι ότι ο πατήρ Μάξιμος υπενήσεται ότι το ποσοστό αυτό των τσαρλατάνων είναι πολύ αυξημένο. Το 80% θα έλεγα εγώ. Α, το 80%. Καλά, εγώ τόσο γενικευμένα δεν τα βάζω. Χωρίς να σημαίνει ότι το υπόλοιπο 20% το παραδέχομαι πάλι σαν επιστήμη, σαν προσφορά και σαν λειτουργία. Κοιτάξτε να δείτε. Απολύτω ότι και συλλήφθη. Άρα είναι 100%. Άρα είναι 100%. Είμαστε όλοι απατεώνες, δηλαδή 100%. Δεν αποδέχονται. Α, τι δεν τους αποδεχόμεθα. Υπάρχουν ένα 80%. Νομίζω ότι η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη. Η κυρία Ράγιο με ρώτησε κατά πόσο υπάρχουν απατεώνες ανάμεσα στους αστρολόγους. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω ότι όπως υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα απατεώνες, και μην το αρνηθεί κανένας αυτό, άλλο τόσο υπάρχουν και στην αστρολογία. Μάλιστα. Αυτή είναι η δική μου θέση. Εσείς σε αυτή την αντιπαράθεση και στη διαμάχη μεταξύ Εκκλησίας και αστρολογίας, τι έχετε να πείτε? Τη βρίσκω λίγο τραβηγμένη. Θα μπορούσα να πω ότι θα ήταν πιο normal τα πράγματα. Αν? Πιο... Εάν υπήρχε ίσως άλλη στάση στα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, καλό είναι να δεχόμαστε ότι είμαστε όλοι μια μονάδα μες στο σύμπαν. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κανείς δεν πρέπει να επηρεάζεται από το τίποτα. Μια μονάδα μες στο σύμπαν, έτσι, όλοι δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχουν. Μου θυμίζετε τη φοβερή και αιώνια διαμάχη Μητσοτάκη-Παπανδρέου, ο οποίος έλεγε, προσέξτε, για διάλογο στην τηλεόραση, έλεγε ο Μητσοτάκης, ναι, να πάμε για διάλογο, και έλεγε ο Παπανδρέου, όχι. Ναι, εγώ προχωρώ, πηγαίνω, ελάτε, είμαι εδώ, όχι, και έλεγε. Δηλαδή εσείς γιατί δεν πάτε σε διάλογο, ας πούμε. Με αυτή τη στιγμή. Η πλευρά από Παπανδρέου τώρα. Με αυτή τη στιγμή κάνουμε διάλογο, νομίζω. Με αυτή τη στιγμή κάνουμε το διάλογο. Διάλογο δεν κάνουμε στιγμή. Μας καλέσετε. Είναι ένα πολύ καλό βήμα. Και νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε στην ευγενή πρόσκληση. Κυρία Ράγκη,
σε όλη την Αττική από στατιστικές και νομίζω ότι θα το αποδεχτείτε κι εσείς, 12.000 medium, αστρολόγοι, καφετζούδες. Και παραπάνω. 12.000 στην Αττική. Α, στην Αττική. 120.000 σε όλη την Ελλάδα. Να που έχουμε μελετήσει όμως. Λοιπόν, από στατιστικές. Εγώ θα πω το εξής πράγμα. Να ολοκληρώσω, με επιτρέπετε. Ναι, ναι, βεβαίως. Όλα αυτά τα μαγαζιά, το πω έτσι, θα μπορούσαν να κλείσουν αυθημερών πότε. Πότε. Όταν ο Ορθόδοξος Χριστιανός, όταν ο Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός πίστευε στον Θεό, ακριβώς, ακολουθούσε τη γραμμή την πνευματική, ήταν πιστός στα μυστήρια της Εκκλησίας, ακολουθούσε τα κηρύγματα, την πνευματική γραμμή της Εκκλησίας, θα είχαν κλείσει τα πάντα. Δεν θα είχε ανάγκη κανένας χριστιανός να έχει κανέναν σύμβουλο αστρολόγο παρά μόνο τον πνευματικό του, παρά μόνο το Ευαγγέλιο και τους πατέρες της Εκκλησίας. Διακρίνω ότι θέλετε να τους φάτε το επάγγελμα, δηλαδή. Όχι, δεν θα είναι κανένα επάγγελμα. Δεν τρώμε κανένα επάγγελμα. Δεν είναι επαγγελματική. Να κάνω χιούμορ για να λύσω λίγο τα πράγματα. Βεβαίως. Ο χριστιανισμός έχει απάντηση για όλα τα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου. Νομίζω ότι αυτά τα επαγγέλματα εκεί στηρίζονται στο ότι πάντοτε ο άνθρωπος ανέκαθεν από τα αρχαία χρόνια είχε υπαρξιακές αγωνίες για τον θάνατο, για την άλλη ζωή και πού θα πάει η ψυχή του και όλα αυτά. Συμφωνούμε λοιπόν ότι όλοι έχουμε αγωνία για το αύριο, για το άγνωστο, για το τι θα συμβεί. Η μόνη συνταγή είναι μελέτη των Αγίων Πατέρων. Δίνουν απαντήσει σε όλα όσα αφορούν την ψυχή του ανθρώπου. Τα πάντα. Συγγνώμη, αλλά η αστρολογία δεν λέει ποτέ ότι η θρησκεία δεν δίνει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω τι κάνει, υποβοηθά. Η αστρολογία είναι μια φιλοσοφική τέχνη αρχικά. Τώρα στη συνέχεια η δουλειά ενός αστρολόγου, ο οποίος σέβεται τον εαυτό του και αυτόν που έχει απέναντί του, είναι να εντοπίσει μέσα από ένα οροσκόπιο κάποια σημεία όπου το συγκεκριμένο άτομο θα αντιμετωπίσει προβλήματα στη ζωή του με σκοπό να εξελιχθεί και να μοιάζει στο Θεό. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το παραδέχεται και η θρησκεία μας. Δηλαδή ότι ο Θεός μας στέλνει κάποιες συμφορές, αν θέλετε, για να μας δοκιμάσει, να μας δυναμώσει, να γίνουμε καλύτεροι. Η αστρολογία κάτι παρόμοιο λέει. Ο Θεός μας τις στέλνει συμφορές, εντάξει. Σαφέστατα. Μα και η αστρολογία δεν διαφωνεί. Ότι άλλο αν προσδιορίζει και αυτό και να ζω με την αγωνία μέχρι αύριο, Παναγία μου. Λοιπόν, συγγνώμη, αυτό που έχει να κάνει η αστρολογία. Γιατί να το ξέρω αυτό το πράγμα, δηλαδή το καταλαβαίνω. Αν δεν σας ενδιαφέρει, δεν πηγαίνετε. Γι' αυτό και δεν έχω ασχοληθεί, βέβαια. Σαφώς. Όμως κάποιος δεν θέλω να έχω την αγωνία ότι βγαίνετε στο πόδι, θα στο πόδι μου. Σαφώς, μπορεί... δεν μιλάω σε εσάς προσωπικά. Προσέξτε, μην οδηγήσετε, γιατί αν οδηγήσετε και εσείς τον οδηγήσετε, να, λοιπόν, να, λοιπόν, να λοιπόν εδώ είναι που είπε και η κυρία Ζαχαροπούλου, βέβαια, το ότι να επηρεάζεσαι, να μην μπεις στο αυτοκίνητό σου, βέβαια, να μην βάλεις το αρχίδι, να μην βάλεις αυτό, να μην βάλεις εκείνο. Μα, γιατί είναι κακός επηρεασμός αυτός και το λέω και θα το λέω. Σαφέστατα, δεν έχει σχέση με σατανισμό. Δεν έχει σχέση με σατανισμό αυτή τη στιγμή. Με πρόβλεψη. Εδώ μιλάμε για τον πολίτη, γιατί ένα αστρολόγο. Ναι. Μα γιατί ένας αστρολόγος πρέπει να αυτυποβάλει τον πελάτη του, αν ο ίδιος ο πελάτης δεν θέλει να αυτυποβληθεί. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και ένας φίλος σας, αν σας έλεγε πρόσεχε, γιατί αύριο μπορείς να πέσεις, εσείς θα είχατε επηρεαστεί. Γιατί είναι ο δικός σας χαρακτήρας ο οποίος επηρεάζεται. Εντάξει. Άρα, δεν έχει τύχει να σας πιάσει η μαμά σας, η θεία σας κάποτε και να σας έχει πει πρόσεχε παιδάκι, γιατί είδα κακό όνειρο χθες. Πολλές φορές. Λίγο, δεν σας έχει κάτι... Πολλές φορές. Ε? Εγώ ξέρετε... Όλα αυτά είναι στο παραφύσι, στο παρα... Να πω και τι με επηρεάζει. Ναι. Τι με έχει επηρεάσει μάλλον, τι? Στη ζωή μου. Δεν είναι τίποτε. Είναι μερικοί άνθρωποι που, πώς λέμε, αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορώ μου. Τον βλέπω και νομίζω ότι κάτι θα πάθω. Όχι, κάτι θα πάθω. Που σας εκπέμπει αρνητικά η όντα και, εν πάση περιπτώσει, σας... Όχι, βέβαια, από... Σας αποθεί κατά κάποιο τρόπο. Με αποθεί κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν... Ο τρόπος που κοιτάει το μάτι... Μου συμβαίνει αυτό. Μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μου συμβαίνει τώρα μου συμβαίνει. Όταν λέω τώρα, όχι εδώ, δεν λέω εδώ. Εδώ είμαστε όλοι με θετικά. Εδώ είμαστε θετικοί. Στη ζωή μου υπάρχουν 2-3 άνθρωποι που, να το πω έτσι κάπως λαϊκά, που δεν τους πάω. Ναι. Με τίποτα. Δηλαδή, αν θα μου το έλεγε και αστρολόγος ότι ξέρεις κάτι πρόσεχε αυτό, δηλαδή θα ζούσα διαρκώς με ένα άγχος και μια αγωνία. Ανάπου ενδόμηχα παραδέχεστε λοιπόν την δύναμη της αστρολογίας. Γιατί, από την ανάποδη, όχι από την καλή υπόψη. Όχι, λέει ότι θα ήταν αρνητικό αυτό. Ναι, όμως να πω κάτι. Αν ένας άνθρωπος έχει τόσο τρομερή αγωνία. Όχι, δεν θα το αποφάσει. Τις αποφάσεις παίρνω μόνη μου εγώ από μένα. Μισό λεπτό. Να πάμε λίγο στο πρακτικό μέρος. Κυρία Πέτε. Ναι. Εγώ θα είμαι το θύμα μονίμως εδώ. Δηλαδή το θύμα με την έννοια ότι θα. Το εγώ πείραμα. Δεν θέλω. Το πείραμα. Θα είμαι βεβαίως. Το πείραμα και για το πείραμα. Το πείραμα. Είμαι το πείραμα. Ωραία. Πάω στο πνευματικό μου και εξομολογούμε. Mm-hmm. Και τι θα μου πει ο πνευματικός μου όταν έρθει να εξομολογηθεί. Θα μου πει τι έχω κάνει, τι έχεις κάνει, τι συμβουλές που πρέπει να δίνει ο πνευματικός
ανάλογα τη ζωή του πνευματικού εξομολογουμένου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και έρχομαι και σε εσάς την άλλη μέρα. Και ζητώ να μάθω πράγματα για να τους πείσουμε ίσως ή να τους πείσετε, γιατί εγώ δεν είμαι με καμία πλευρά. Ναι, συγγνώμη, είναι... δύο λεπτά. Στον πνευματικό, δύο λεπτά. Δεν θα σας πει το μέλλον ο πνευματικός. Όχι, θα μου πείτε να προσέχω στη ζωή μου, τι είναι η αμαρτία, ποια δεν είναι. Όχι, τι να προσέχετε στη ζωή σας, με την έννοια του αστρολόγου. Της ψυχής. Ναι. Το αύριο, το πνευματικό, το ψυχικό, το αιώνιο. Μάλιστα. Αυτό προσέχει ο πνευματικός. Η κυρία Πέτα, όταν θα πάω εγώ λοιπόν και θα της πω έλα να κάνουμε, ως πελάτησα θα πάω και θα της πω έλα να κάνουμε μια φιλική κουβεντούλα, να μου πεις τι γίνεται, δεν είμαι καλά, δεν αυτό, τι θα συναντήσω, έχω να πάρω αυτή την απόφαση, έχω να κάνω εκείνο. Έχω να παντρευτώ, που λέει ο κύριος Νταούλης. Λοιπόν, εσείς, τι θα μου πείτε. Δεν θέλω να μου πείτε τώρα, θέλω πώς θα με καθοδηγήσετε για να δούμε. Η δική μου καθοδήγηση θα ήταν ότι κατά πόσο αισθανόσαστε τον εαυτό σας όριμο, κατά πόσο μπορείτε να επικοινωνείτε με τον σύντροφό σας και να τον καταλαβαίνετε. Και αν αυτά τα πράγματα κάνετε, τότε ο γάμος σας σίγουρα θα είναι καλός. Αν θα μου μιλήσετε όμως και για επίδραση των πλανητών, ότι ο τάδε μήνας ίσως για να πάρεις σημαντική απόφαση δεν είναι ο κατάλληλος και ίσως θα έπρεπε να τον. Δεν θα μου το λέγατε και αυτό. Βάσει ζωδιακού κύκλου. Ναι, βάσει ζωδιακού χάρτη, αν θέλετε, ή προσωπικού οροσκοπίου. Εγώ θα έλεγα ότι αν εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνετε πάρα πολύ δύσκολα αποφάσεις και ψάχνετε οποιονδήποτε να σας δώσει να πάρει, αν θέλετε, την υπευθυνότητα της απόφασής σας, θα το κάνετε συνεχώς. Άρα πρέπει να βρείτε εσείς τη δύναμη να πάρετε τις αποφάσεις. Ναι, δεν απαντήσατε τώρα τη μας κυρία Ράγιονος. Βάσει ποιων δεδομένων, πλανητών, ζωδιακού κύκλου κλπ. Βάσει πλανητικών κινήσεων. Δείτε έτσι, αλλιώς το χάρτη σας θα είχα μπροστά μου, δεν θα είχα κάτι άλλο. Αλλά πιστεύω ότι μέσα σε αυτό. Ναι. Μέσα σε αυτό το χάρτη υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που είσαστε εσείς και θα καταλαβαίνετε όταν θα σας μίλαγα ακριβώς τι θα σας έλεγα. Κατάλαβα ακριβώς τι λέτε. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι θα κάνατε και οι δύο πλευρές σε μένα το ίδιο καλό, με τη διαφορά ότι εσείς δεν θα μου ζητούσατε τη ημερομηνία γέννησης. Διαφορετικά σύμβολα. Διαφορετικά σύμβολα, κυρία Ράγιου. Γι' αυτό ακριβώς. Καμία σχέση. Όχι μόνο η ημερομηνία γέννησης, άλλος παράγοντας αυτός, εκτός αυτού. Δεν ζητάμε ούτε ημερομηνία γέννησης, ούτε οροσκόπο, ούτε ζώδιο, ούτε για πράγματα. Παρακαλώ, αν είναι δυνατόν. Ούτε θα κάτσουμε να σας πούμε από την ημέρα που γεννηθήκατε μέχρι την ημέρα που ήρθατε στον πνευματικό, τι έχετε κάνει στη ζωή σας για να φτιάξουμε ένα πλαστό μέλλον. Όμως η απορία μου, πατέρα Γερόντι, εμένα παραμένει. Ας πούμε ότι εγώ, υποτιθέστε ότι εγώ δεν πιστεύω στην αστρολογία καθόλου. Τίποτα. Είμαι κυρία Λαμπράκη. Τίποτα. Δεν θέλω να ξέρω, δεν με νοιάζει, δεν ασχολούμαι. Πολύ ωραία. Εάν όμως, παρεμπιπτόντως, βρεθώ απέναντι σε κάποιο αστρολόγο, ο οποίος θα μου πει, με βλέπει πρώτη φορά και τον βλέπω πρώτη φορά και μου πει, ότι εσύ, όταν ήσουν 7 χρονών και έμενες στο τάδε σπίτι στο Αίγιο, έπεσες σε ένα στεφάνι από βαρέλι, κόπηκε το πόδι σου, ήσουν 3 μήνες στο νοσοκομείο και τότε η γιαγιά σου έπεισε μια φωνή. Εγώ δεν θα μείνω, αλλά. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ακόμα και αν το πει όμως, σημαίνει ότι μιλάει με την επίδραση του Σατανά. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Είναι, εδώ επισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο και σοβαρό εκεί θέμα. Εκεί και χωρίς να το θέλω, πείθομαι και εγώ. Είπε ο πατήρ Μάξιμος προηγουμένως ότι υπάρχουν δύο δυνάμεις. Ο διάβολος και ο Θεός. Που έχει, τη γνωρίζει ο διάβολος, από ό,τι ξέρουμε και πιστεύουμε, από την ημέρα που σας είπα που γεννηθήκατε μέχρι τώρα. Τα πάντα. Τι έχετε κάνει στη ζωή σας. Αν έχετε χτυπήσει, αν έχετε σκοτώσει, αν είσαστε σωστό άτομο, αν τα πάντα γνωρίζει ο διάβολος. Άρα το medium, η αστρολόγος. Άρα ο αστρολόγος, ο οποίος συνεργάζεται, όπως είπε και ο πατήρ Μάξιμος, με τον διάβολο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι έχετε κάνει στη ζωή σας. Ναι. Αλλά δεν γνωρίζει τι θα κάνετε στο μέλλον της ζωής σας. Ούτε καν ο διάβολος. Όχι. Ο Θεός όμως εδώ είναι, βεβαίως, εδώ είναι μια μεγάλη διαφορά και ένα μεγάλο ψέμα όλο αυτό τον οποίο ασχολούνται με την μαγεία, με την μαντεία, με τις καρτορίτσες, με την αστρολογία κλπ. Το ότι προφητεύουν το μέλλον, χωρίς καν να έχουν την δύναμη και τη δυνατότητα να το προβλέψουν. Απλώς οθούν, κάνουν κάποιες υποθέσεις, κάνουν κάποιους χαρακτηρισμούς, κάποιες υποκειμενικές προβλέψεις, οι οποίες ανάλογα με τις περιπτώσεις, γι' αυτό λένε άλλο δεν θα συμβεί, γι' αυτό βάζουν μέσα
τεχνιέτος και παμπώνυρα και την προσωπική, θα λέγαμε έτσι, ιδιότητα. Ως βλέπετε, ούτως ώστε αν δεν συμβεί αυτό το οποίο έχουν προβλέψει, θα πούνε να... Κοιτάξτε, μου επιτρέπετε. Ναι, μόλις τελειώσω αμέσως. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν βάζουν μέσα και την προσωπική συμμετοχή του ανθρώπου, για να πούνε, αν δεν συμβεί αυτό το οποίο συνέβη, το οποίο έχουν προβλέψει, να πούνε, βλέπετε, επενεύει. Αντιλαμβάνομαι ακριβώς αυτό που θα πω το εξής πράγμα. Ότι άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει ότι μπορεί να κάνει λάθος και πιστεύει ότι είναι ο Θεός, τότε πιστεύει ότι έχει κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος στη ζωή του. Ούτε εσείς λέτε ότι διεκδικείτε το αλάθητο. Ακριβώς. Εδώ το δεχόμαστε από πάρα πολλά πράγματα. Άρα μην θέλετε τους αστρολόγους του Θεού, γιατί εσείς τους τοποθετείτε σε λάθος θέση. Εσείς έχετε περάσει αυτή την εικόνα έξω. Εμείς, γιατί εγώ δεν προσπαθώ να περάσω τέτοια εικόνα. Ο κύριος Καρακιαούρης, επιτρέψτε μου, δεν έχει μιλήσει καθόλου και θα πρέπει να του δώσω το λόγο αμέσως. Κύριε Καρακιαούρη. Προσπαθούν να μας πείσουν εδώ οι αστρολόγοι εδώ ότι η αστρολογία είναι επιστήμη. Και όμως έχουν αποκρύψει ένα γεγονός στην αστρολογία, ότι χρησιμοποιούν και κάποιες πέτρες, η οποία μια πέτρα φοράει η κοπέλα κρεμασμένη στο λαιμό. Να η πέτρα που δεν την είχαμε δει. Αυτές οι πέτρες είναι τυχερές. Αυτό είναι αστρολογία. Συγγνώμη, αυτό είναι αστρολογική πέτρα. Δεν χρησιμοποιούν πέτρες τώρα. Χρησιμοποιούν κάποιες πέτρες. Ο καθένας πέτρες. Ο καθένας φοράει κάτι άλλο. Μιλάτε για τις σφαίρες της. Όχι κάποια πετράδια, ξέρω εγώ. Σμαράδια. Μην πειράζει που δεν φοράει. Γιατί να σας θυμίσω κάτι. Ένας. Να τελειώσω. Ένας. Και η κοπέλα προηγουμένως με πάθος υποστηρίζει ότι είναι χριστιανή ορθόδοξη, αλλά βλέπω αντί να φοράει σταυρό, φοράει μια πέτρα εδώ. Θέλω να μας εξηγήσω. Αν φοράει διαμάτι δηλαδή, θα ήταν αιρετική. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι δώρο, μου αρέσει, το φοράω. Ούτε έχω ψάξει από τι είναι η πέτρα. Ότι για τις πέτρες ιδιαίτερα διαβάζουμε και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη πόσο δύναμη έχουν. Οι πέτρες έχουν δύναμη. Βεβαίως. Δηλαδή και οι πέτρες έχουν μαγικές ικανότητες και δυνατότητες και δεν το ξέραμε. Όχι, αλλά δεν μπορείτε να έρθετε σε αντίθεση με τις γραφές μας που γράφετε. Οι γραφές λέει το λέμε. Μα εμείς πότε να φέρουμε που λέει για τον Ιεσπιρ, λέει για το Χρυσόλιθο. Λέει όλα αυτά τα πράγματα. Επειδή αναφέρει τις πέτρες, αναφέρει μέσα ότι επηρεάζουν τους ανθρώπους. Όχι, με συγχωρείτε αυτό. Μα γιατί το παίρνετε στραβά αυτό που λέω και δεν μπορείτε να τα συγχαίρετε όλα τα πράγματα. Προηγουμένως μας λέγατε ότι επειδή το σύμβολο ηχθείς είναι τα αρχικά, με συγχωρείτε, το είπαν άλλοι. Οι άλλοι επειδή είναι μαζί σας. Τώρα προσπαθείτε να μας πείσετε επειδή αποκάλυψη. Γιατί αναφέρεστε τις πέτρες αποκαλύψεως. Ανέφερα γιατί λέω ότι οι πέτρες σε κάποια στιγμή χρησιμοποιούνται σε διάφορα πράγματα. Σε τι πράγματα δηλαδή, για να πείτε μας. Στην Αποκάλυψη γιατί χρησιμοποιούνται, πατέρα μου. Εσείς να μας πείτε που τους αναφέρατε. Μα είναι γραμμένες. Να σου πω γιατί. Ναι, είναι γραμμένες. Εσείς να μας πείτε που τους αναφέρατε. Γιατί αναφέρατε. Είναι γραμμένες. Πείτε μου εσείς αν έχετε αντίρρηση. Κάνετε μια αναφορά και ρωτάτε εμένα να σας πω για την αναφορά τη δική σας, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Εσείς αναφέρετε τις πέτρες αποκαλύψεις. Γιατί τις αναφέρετε, πείτε μας να καταλάβουμε. Γιατί έλεγα πριν. Είναι αστρολογική αυτή η πέτρες. Να μας απαντήσει. Είναι αντιστοιχεία. Σύμφωνα με αυτές τις γραφές στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, οι πέτρες αυτές είναι σύμβολα τι. Σύμβολα που στηρίζουν τις κολόνες του ναού, έτσι δεν είναι. Σύμβολα που στηρίζουν τις κολόνες του ναού. Δηλαδή, τι εννοείται. Όταν και αυτές οι κολόνες στηρίζουν εδώ πέρα το. Να φέρουμε την Αποκάλυψη να το διαβάσουμε αυτό. Ορίστε, υπάρχουν και εδώ κολόνες. Επειδή δεν έχουμε πρόχειρη την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Και μπορούμε να το συζητήσουμε και να το δούμε. Και απλώς εγώ ήθελα να πω προηγουμένως. Δέχεστε ότι... όμως ότι υπάρχουν τυχερές πέτρες κάπου. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι κάποτε όταν ήθελα να κάνω ένα δώρο σε κάποιον. Μην μπορώ να πει ένα κρίσταλο. Να σας πω κάτι. Εγώ ένα σμαράγδι τόσο θα σας έλεγα ότι είναι τυχερή σας πέτρα. Αν ήμουν χρυσοχός, γιατί ξέρετε πόσα λεφτά θα μου δίνατε. Ναι. Και θα ήμουν πανευτυχής να έχετε 10 τυχερές πέτρες τέτοιες. Μπορούσα να διαλέξω κι άλλα. Γιατί πάντως είναι πολύ λυπηρό, κυρία Ράγιου, να λέμε ότι βρισκόμαστε στο κατόφλι του 21ου αιώνα και να πιστεύουμε τέτοιες βλακίες και τέτοιες ηλικιότητες ότι οι πέτρες, τα διαμάντια, τα μπρελόκ στις τηλεοράσεις διαφημίζουν ένα σωρό μπρελόκ, τυχερά μπρελόκ τα οποία κερδίζουν το αστέρι κλπ. Ναι, όμως το αστέρι είναι ένα σύμβολο το οποίο είναι τόσο σοβαρό. Οι ευχούλιδες και άλλα χίλια δυο τέτοια είδους παιχνίδια κλπ. Τα οποία επηρεάζουν, ορίστε δεν άκουσα. Ναι, όμως είδατε, λέω και ένα τόσο σοβαρό
σύμβολο όπως είναι το αστέρι, χρησιμοποιείται από κάποιους επιτίδες πάντως για τύχη. Δεν μπορείτε να τον σταματήσετε αυτόν τον άνθρωπο όταν θέλει να κακοποιήσει το σύμβολο. Δεν μπορείτε να του κάνετε τίποτε, πατέρα μας. Φυσικά και όχι, τον καταδικάζουμε όμως. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ενημερώσω. Να ενημερώσω. Εγώ όμως τον καταδικάζω. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακούγεται. Για κάποιες παγίδες. Για να προφυλάξω. Ο κάθε βοσκό, ο κάθε επιμένα έχει καθήκον να προφυλάξει το επιμνιό. Τα πρόβατά του να τα φάει ο λύκος. Δεν σημαίνει. Πατέρα, είναι παγίδα αυτό. Ποιο? Ας πούμε. Αυτό δεν ξέρω. Αν επειδή το μιλάμε για πέτρες. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Αυτό είναι δώρο. Ναι. Έτσι, μου το έχουν κάνει δώρο. Μ' αρέσει σαν κόσμημα και το φοράω σαν κόσμημα. Ωραία. Εάν το φοράτε μόνο σαν κόσμημα, όχι. Εάν, όμως, εάν το φοράτε σαν κόσμημα, όχι, δεν είναι παγίδα, ούτε είναι κακό. Εάν όμως το φοράτε επειδή σας φέρει γούρι και είναι τυχερή πέτρα. Όχι, όχι, καμία σχέση. Όχι, δεν είναι. Υπάρχει ένας διαχωρισμός. Η κοπέλα δεν μας είπε τι είναι αυτό. Για πες μας, κορίτσι μου, για το κρίσταλο, εσύ. Δεν είναι τυχερή πέτρα δηλαδή. Από πολύ ωραία. Κοσμικό γεγονός. Γιατί υπόθηκε κάτι τέτοιο προηγουμένως. Είμαστε θεσμικοί ότι δεν είχε κανένα τέτοιο νόημα. Δικαίωμα του καθενός είναι αυτό. Και εμένα μου αρέσει αυτό το δαχτυλίδι, δηλαδή να μην το φοράω. Πέστε μου, δεν είναι ωραίες πετρούλες, μπριγιαντάκια, ωραία, δεν το φοράω. Είναι μπριγιαν. Όχι, δεν σας είπαμε να μην το φοράτε. Υπόθηκε. Εάν το φορούσατε όμως επειδή δεν είναι τυχερό για να σας φέρει γούρι. Το φοράω επειδή μου το χάρισε ο καλός μου, πάτερ, δηλαδή κανένας άλλος λόγος. Ωραία, τότε. Η αλήθεια είναι ότι. Για το σταυρό που πέρσι φορέθηκε πάρα πολύ. Δεν έχεις μικρόφωνο, κούκλα μου. Ναι. Θέλω να πω ότι πέρσι ο σταυρός φορέθηκε πάρα πολύ. Λόγω Μαντόνα. Ναι, αλλά οι άνθρωποι. Και τα κομποσκίνια φορούνται πάρα πολύ φέτος. Και τα κομποσκίνια φορούνται. Δεν έπεται ότι θα μας φυλάνε κιόλας. Βλέπω κομποσκίνι να φοράς εσύ. Ανάλογα πώς το φορά. Αυτό είναι από την πηγή. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε. Ανάλογα πώς το φορά. Αλίμον αν κάνουμε το σταυρό μόδα. Έγινε μόδα και στην Ελλάδα. Γιατί το σταυρό το φοράνε στα παιδιά. Και όμως, κυρία Λαμπράκη, δυστυχώς ο σταυρός έχει γίνει. Το σταυρό ξέρω να το φοράς από μέσα και όχι τον επιδεικνύεις απ' έξω. Ακριβώς. Τον φοράς το παιδί από την ώρα που το βαφτίζεις. Η αλήθεια είναι. Είσαι χριστιανός από εκεί και πέρα. Ότι περίμενα. Με ειδοποιούν ότι έχει τελειώσει η εκπομπή. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω για τέλος είναι το εξής. Μπορούμε με μία λέξη που θα ακουστεί, η λέξη αυτή, η μία από αυτή την πλευρά και η λέξη από την άλλη, υπάρχουν κοινά σημεία σύγκλησης αστρολογίας και θρησκείας, αστρολογίας και εκκλησίας. Κανένα. Όχι, κανένα. Η εκκλησία, είναι κατακλείδι, ναι, είναι κατακλείδι. Καταδικάζει συλλήβδην και την αστρολογία και όλα τα είδη αστρολογίας, μαντεία, χαρτοπαιχτεία, γοητεία, φαρμακεία κλπ. Και είναι καταδικασμένα από τον 61ο κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, από τον 36ο της Λαοδικίας και από τον 3ο και 17ο Μία λέξη, πάτε, υπάρχουν κοινά σημεία για εκκλησία. Κανένα, κανένα σημείο. Όχι. Το μόνο κοινό σημείο που θα μπορούσαμε να βρούμε είναι ότι υπάρχουν άστρα, υπάρχουν ζώδια, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την εμπειρία και την προσωπική επιρροή του ανθρώπου. Όχι, αλλά ένα μικρό παραθυράκι είδα. Από εδώ, χωρίς πολλά λόγια, επειδή τελειώσαμε. Η ερώτηση είναι πάλι εξής. Και η απάντηση μονολογική, υπάρχουν κοινά σημεία σύγκλησης αστρολογίας, θρησκείας, αστρολογίας, εκκλησίας. Εγώ πιστεύω ναι, η αγάπη. Η αγάπη. Πιστεύω ότι υπάρχουν και αν δεν πείθονται οι πατέρες, ας έρθουν στη σχολή μας που πραγματικά είναι πρόσδεκτοι να συζητήσουμε. Ελάτε εσείς στη δική μας σχολή. Ευχαριστώ. Να σας διδάξουμε ότι όλα αυτά είναι σαρλατανισμοί. Εσείς έχετε μία άρνηση όμως για να σας διδάξουμε ότι όλα αυτά είναι σαρλατανισμοί. Να δείτε ακριβώς και να συζητήσετε και με τον κόσμο που είναι εκεί. Ελάτε στη θεολογία. Ελάτε στην πραγματική επιστήμη της θεολογίας να σας διδάξουμε ότι όλα αυτά είναι σαρλατανισμοί. Για μένα, μισό λεπτό, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής τελειώνοντας την εκπομπή, ότι εγώ εκεί που περίμενα ένα ηχηρό όχι από εδώ και ένα ηχηρό ναι από εδώ ή ένα ηχηρό όχι και από τις δύο πλευρές. Όχι, εγώ το λέω όχι. Εσείς είστε ηχηρότατοι. Ωστόσο, κυρία Λεμπράκη, εγώ διακρίνω κάποια μικρά βήματα του στυλ ελάτε να μας δείτε, ελάτε κι εσείς να μας γνωρίσετε. Από εκεί το είπα, ίσως, και εγώ. Εσείς καμία περίπτωση. Τι, δεν πάτε πουθενά. Όχι. Όχι. Το μόνο κοινό σημείο είναι ότι είμαστε άνθρωποι. Αλίμονο αν δεν είχαμε και αυτό το κοινό σημείο όλοι. Όχι, είμαστε άνθρωποι. Κυρίες και κύριοι, η αστρολογία δίνει χαρά με την προσδοκία, ενώ ταυτόχρονα εξοπλίζει τον άνθρωπο, λένε, εναντίον του κακού. Λουκιανός, 121 έως 181 μετά Χριστόν, περί αστρολογίας. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο άνθρωπος προσπαθούσε να εξηγήσει τα σημεία εκείνα που πίστευε ότι θα του απεκάλυπταν κάτι από το μέλλον. Γι' αυτό και στράφηκε στους υπέροχους γειτονές μας, εκείνους που μας συνοδεύουν στο ουράνιο ταξίδι μας, στους γνωστούς πλανήτες, στους μυστηριώδεις αστέρες. Ίσως λοιπόν η εξήγηση για όλα αυτά δεν βρίσκεται παρά στην τόσο απλή, την τόσο συνηθισμένη, την τόσο διαχρονική και επίκαιρη αγωνία του ανθρώπου. Γι' αυτό προσοχή, τα μάτια μας 14. Και αν τα άστρα μας μαγεύουν και οι τόσοι αστρολόγοι και οι τόσες τορίχτρες από την άλλη, δεν πρέπει να μας ξεγελούν. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά λοιπόν. Και εσείς
να έρθετε εδώ στο Κεντρί, να τηλεφωνήσετε στο 6898-382 και να έρθετε να συζητήσουμε μαζί τα θέματα που μας απασχολούν καθημερινά. Γεια σας!